εδώ ο εργολάβος προκειμένου να κατεδαφίσει τις πέργολες στο παραλιακό μέτωπο. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Καλή θα είναι, για πάμε. Δεν θα είναι καλή όπως φαίνεται. Ναι. Μόλις πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι απορρίφθηκαν και τις Παρασκευής τις διασφαλιστικά μέτρα. Οπότε μένουν κάποιες άλλες να εκδικαστούν σήμερα και την Παρασκευή. Αλλά όσες έχουν απορριφθεί, σε ο εργολάβος αύριο στις 10 η ώρα το πρωί από το Φρούριο Καλέξ ξεκινάει τις κατεδαφίσεις. Οπότε εμείς μέσα από το σταθμό θα απευθύνουμε κάλεσμα στον κόσμο που θέλει να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί στην παραλία και στον τουριστική, στο τουριστικό προϊόν της Ιεράπετρας, να είναι αύριο στις 10 η ώρα το πρωί στον Καλέ. Τι να πω τώρα, τι να πω, δεν είναι μόνο θέμα επιχειρηματιών, έχει να κάνει και όλος ο κόσμος της Ιεράπετρας, πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εσάς που έχετε καφέ εκεί ή ας πούμε κάποιο κατάστημα εστίασης, αφορά και εμάς που είμαστε επισκέπτες, που θέλουμε να απολαμβάνουμε τον καφέ μας, που θέλουμε να περπατάμε στην παραλία και προφανώς δεν θέλουμε να δούμε ένα παραλιακό μέτωπο βομβαρδισμένο. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν γίνεται τώρα αυτό το ζήτημα να... Δεν ξέρω, τι μέλη γενέστε, τι θα κάνετε. Εκτός από τον Μπέτι μας, ας πούμε, που το θεωρώ τώρα αυτό να μην το χαρακτηρίσω. Πιστεύω ότι θα τι άλλο θα γίνει. Και θα προσπαθούμε κάποιος να βάλει την υπογραφή του ώστε να πάρει μια πολιτική απόφαση. Γιατί μόνο με πολιτική απόφαση μπορεί να σταματήσει αυτό. Ναι. Μάλιστα. Τώρα αν κάποιοι θέλουν την Ιεράπετρα να γίνει πάλι ξανά χωριό, ή στο καταφέρνουμε αυτή την κίνηση αύριο. Τέλεια. Μας πήραν το νοσοκομείο, πήραν τις υπηρεσίες, θα πάρουν και την παραλία μας. Στο τέλος θα μείνουμε εδώ πέρα ένα χωριό. Να φυτεύουμε ντομάτες μόνο. Μα δεν είναι μόνο. Και οι ντομάτες μια χαρά είναι, μην τις απαξιώνουμε. Γιατί οι ντομάτες μας ζουν όλοι. Έτσι το καταλαβαίνετε. Αλλά και οι ντομάτες στο τέλος δεν θα μείνουν, διότι δεν θα υπάρχει νερό. Έτσι αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε όλη την πόλη. Όλη η πόλη έχει προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική διαχείριση της πόλης μέχρι τώρα, από βουλευτές μέχρι δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους κλπ, διαχρονικά, δεν φωτογραφίζω κανένα, είναι, να μην πω τώρα, ασέλγησαν δυστυχώς στην Ιεράπετρα, δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω και το λέω με όλη τη... Ναι. Οπότε αύριο 10 η ώρα λοιπόν, καλείτε τον κόσμο, καλείτε τον κόσμο αύριο 10 η ώρα στο Φρούριο Καλέ, προκειμένου τι, δεν την πληρώσει τώρα ο εργολάβος, έτσι. Δεν είμαστε κάτι ο εργολάβος, απλώς θέλω να δείξω την πυγμή μας ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ώστε να μην προχωρήσουν τις κατεδαφείς της Πέρκολες. Λοιπόν, εντάξει, πρόεδρε, τι να πω, θα το πούμε πολλές φορές, ήδη, εντάξει, το έχει μάθει ο κόσμος. Να είστε καλά, εύχομαι. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά, λοιπόν, με τον...